20 ώριμες μελιτζάνες που μεγάλωσαν με αγάπη για το μπαζάρι τάρτας και 21 φόρμες. Ω, έχω μόνο 20. Oh, θα πάω στο κατάστημα να αγοράσω μία φόρμα. Ποιος θα προσέχει τις μελιτζάνες για να είναι ασφαλής? Σημερινή περιπέτεια, η φύλαξη του κήπου. Άκου, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτική με... Ξέρω, ξέρω. Ο κήπος σου είναι ασφαλής με μένα. Αυτό δεν το αγγίζεις. Ποιος γελάει τώρα? Ο! Εσύ γελάς. Πολύ! Κέρστη, ήθελα να σου πω. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις. Σοβαρά σου μιλάω. Η σημερινή περιπέτεια είναι να κάνουμε το γύρο του κόσμου σε 80 λεπτά. Αυτόματα πιλότε, μπες σε λειτουργία. Σκέφτομαι ότι καλύτερα να βγούμε τώρα, πριν να είναι αργά. Είναι ήδη πολύ αργά και αυτή είναι η γραμμή εκείνη. Τέλεια! Κέρστη, ρίχνισε το ρολόι. Κρατηθείτε, παιδιά! Κινδυνεύουμε. Να πέσουμε, όχι. Ο αυτόματος πιλότος νομίζει ότι οδηγεί σε θύελλα. Προσπαθεί να αποφύγει αστραπές. Πολύ, δεν θα κάνεις το γύρο του κόσμου σε 80 λεπτά, έτσι. Πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη στον αυτόματο πιλότο. Νομίζω ότι φτάνει το διακόπτη από εδώ. Συνεχίστε να πετάτε παπούτσια. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει. Ωραία, πολύ, Λάιλα. Έχω ακόμα χρόνο να προλάβω να κάνω το γύρο του κόσμου σε 80 λεπτά. Χαμηλά επίπεδα καυσίμων. Πέστε τις ζώνες σας για προσγείωση. Ο Βόρειος Πόλος! Ναι, καλός είναι, αλλά... Απλά νόμιζα πως μπορούσα να το κάνω. Θα πατούσα το διακόπτη, αλλά πέσαμε. Πολύ, σταμάτα! Μόλις έκανες το γύρο του Νότιου Πόλου. Και ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι έκανες το γύρο του κόσμου σε 80 λεπτά! Η σημερινή περιπέτεια είναι αγώνας γύρω από τον κόσμο! 2, 4, 6, 8. Ναι, Κέρστη, τα καταφέραμε. Η μπροστινή θέση είναι όλη δική μας. Δεν έχω ξανακαθίσει στην μπροστινή θέση. Τρομακτικό, συναρπαστικό, σούπερ. Η μεγάλη αναμονή άξιζε τελικά. Πρόκειται να είναι η καλύτερη μας μέρα. Συγγνώμη, στη σειρά σου. Πέρασε, μ' ακούτε, μας πήρε τη σειρά. 2, 4, 6. Όχι! Θα μας πάρει την προστινή θέση! Και τις δύο. Δεν πειράζει. Δεν είναι τόσο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Η προστινή θέση είναι η καλύτερη. Συγγνώμη. Ξέρεις, οι φίλοι μου και εγώ ανυπομονούσαμε να καθίσουμε στην προστινή θέση και... Όχι. Καλά πήγε. Ναι, άμα το καλά σήμερα ακριβώς το αντίθετο. Είναι τόσο περίεργο που θα πετύχει. Μπορώ? Τι πράγμα? Θα τακτοποιήσω αυτό το νταΐ μια για πάντα. Αυτό ήταν. Ίσως του χρόνου είσαι αρκετά ψηλός για να μπει στο τρενάκι. Η καλύτερη διαδρομή! Η σημερινή περιπέτεια, η Λάιλα και η Κρίση θα δώσουν το απόγευμα συνέντευξη στην Guillaume Chic, τη διασημότερη ρεπόρτερ μόδας του κόσμου. Θα πάω εγώ. Έκπληξη. Η Guillaume Chic. Ναι. Κρίση, η Λάιλα, σας ζητάνε. Δεν μπορούμε, ετοιμαζόμαστε για... Guillaume! Νωρίς ήρθες. Είστε έτοιμες να μου δείξετε την καινούργια κολεξιόν σας, έτσι? Ναι. Δώσε μας ένα λεπτό να αλλάξουμε. Πώς πάει? Είπα στη Λάιλα να φροντίσει να έρθουν τα φορέματα στην ώρα τους. Μα εγώ απάντησα στην Κρίση ότι έπρεπε να το κάνει αυτή. Να υποθέσω ότι καμία από τις δύο δεν έφερε τα ρούχα. Ακριβώς! Ελάτε, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι.
Εντάξει, το βρήκα. Ο πρώτος κανόνας της μόδας. Φόρα το με αυτοπεποίθηση! Αυτό είναι το νέο look σας. Αποκλείεται με τίποτα. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Φουρό και ουρά. Μήπως είναι της μόδας τα φρουφρού και τα ζωάκια και δεν το ξέρω εγώ. Που δεν ξέρεις. Μιαου. Βασικά δεν ήταν αυτό ακριβώς που... Περνούσαμε τυχαία και ακούσαμε ότι είστε οι σχεδιάστριες που σχεδιάσατε αυτό το γάτο φοβερό look. Δεν είμαι φοβερή. Έχω δει τα πάντα, αλλά αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Είναι συναρπαστικό. Θα γράψω φοβερό ρεπορτάζ. Μιαου. Εντάξει, εντυπωσιάστηκα. Λατρεύω τα ταξίδια. Όπου κοιτάξτε τους γκρεμούς κορίτσια. Κορίτσια, μ' ακούτε? Καμία δεν προσέχει αυτό το εκπληκτικό μέρος. Η σημερινή περιπέτεια έχει να κάνει με την περιπέτεια. Hey, Rick, τι κάνεις εδώ πέρα? Χάθηκες? Σε πάρκο είμαστε. Πώς γίνεται να χάθεις? Όχι, μάλλον χαθήκαμε. Πώς γίνεται να χαθήκαμε? Είμαστε κοντά στο... Χαθήκαμε. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να συνεχίσουμε. Ίσως βρούμε το σημείο του πικνίκ. Εδώ είναι το σημείο που τα παρατάω. Εδώ είναι που... Που... Οι τελευταίοι εκδρομείς που χάθηκαν εδώ δεν επέστρεψαν σπίτι τους το βράδυ. Ποτέ! Νομίζω ότι άκουσα γι' αυτό. Για χαρά, ξένε! Αν είναι να χαθώ, ας είμαι στις ομορφιές μου. Λάιλα, πόσα λιπγλώς έχουμε? Ένα. Και αν δεν μπορέσουμε να ξαναβρούμε? Τι? Πόσο νομίζω ότι θα αντέξουμε με ένα μόνο σωληνάριο? Μιλάμε για λιπγλώς τραγωδία. Χέρι! Μήπως χαθήκατε? Εγώ? Μπα! Αυτές όμως ναι. Εγώ αναζητούσα την περιπέτεια. Μου έμεινε ελάχιστη μπαταρία στο κινητό. Πώς εδώ, ίσως να βρω την πεδρική. Μα δεν πιάνει. Πόση ώρα θα τους πάρει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν βγήκαμε ποτέ από το πάρκο? Να τους το πούμε. Μπα. Η σημερινή περιπέτεια. Η Λάιλα και η Κρίση θα δώσουν το απόγευμα συνέντευξη στην Γιγιόμι Σικ, τη διασημότερη ρεπόρτερ μόδας του κόσμου. Θα πάω εγώ. Έκπληξη. Η Γιγιόμι Σικ. Ναι. Κρίση, η Λάιλα, σας ζητάνε. Δεν μπορούμε, ετοιμαζόμαστε για... Γιγιόμι. Νωρίς ήρθες. Είστε έτοιμες να μου δείξετε την καινούργια κολεξιόν σας, έτσι? Ναι. Δώσε μας ένα λεπτό να αλλάξουμε. Πώς πάει? Είπα στη Λάιλα να φροντίσει να έρθουν τα φορέματα στην ώρα τους. Μα εγώ απάντησα στην Κρίση ότι έπρεπε να το κάνει αυτή. Να υποθέσω ότι καμία από τις δύο δεν έφερε τα ρούχα. Ακριβώς! Ω, ελάτε, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Εντάξει, το βρήκα. Ο πρώτος κανόνας της μόδας. Φόρα το με αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το νέο look σας. Αποκλείεται με τίποτα. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Φουρό και ουρά. Μήπως είναι της μόδας τα φρουφρού και τα ζωάκια και δεν το ξέρω εγώ. Που δεν ξέρεις. Μιαου. Βασικά δεν ήταν αυτό ακριβώς που... Περνούσαμε τυχαία και ακούσαμε ότι είστε οι σχεδιάστριες που σχεδιάσατε αυτό το γάτο φοβερό look. Δεν είμαι φοβερή. Έχω δει τα πάντα, αλλά αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Είναι συναρπαστικό. Θα γράψω φοβερό ρεπορτάζ. Μιαου. Εντάξει, εντυπωσιάστηκα. Αποκλείεται να το πιστέψετε. Η Λέδη Συγχρονία. Θα τραγουδήσει ζωντανά απόψε. Μα πού θα γίνει η συναυλία? Μπορεί να γίνει οπουδήποτε στον κόσμο. Ίσως να τραγουδήσει στην αυλή μας. Στην τελευταία φωτογραφία της φορούσε ένα καπέλο που έμοιαζε με... τον πύργο του Άιφελ. Ήταν στοιχείο. Πόσο γρήγορα μπορούμε να πάμε Παρίσι? Κρίση, Λάιλα. Είδατε τη συνέντευξη που έδωσε τις προάλλες? Καθόταν μπροστά σε φήνικες που φυτρώνουν. Στη Χαβάη, τι περιμένουμε? Κάνετε λάθος! Πολύ λυπάμαι, αλλά δεν ξέρει τόσα πολλά για τη Λέδη Συγχρονία όσο εμείς. Νομίζω ότι την άκουσα να τραγουδάει Σούσι, Σούσι, Σούσι. Ω σούπερ θαυμάστριά τη, πάω στην Ιαπωνία. Περιμένετε, παιδιά! Πολύ! Τι? Δεν ακούγεσαι! Θα σου τηλεφωνήσουμε από τη συναυλία! Συγχρονία! Η Πολύ είναι. Λέει ότι ξέρει που θα γίνει η συναυλία. Πιστεύεις ότι είναι δυνατό? Πολύ, θα σου στείλουμε βίντεο από τη συναυλία που θα γίνει στο Τόκιο. Αλόγα, Πολύ. Δεν έχω ώρα για λόγια. Το αλόγα θα μπει και αντίο. Επομένως, αλόγα! Ναι! Ναι! Το έκλεισε. Νιώθω τόσο προδομένη. Δεν
να έχει συναυλία. Δεν θα γίνει. Δεν έχει τίποτα εκτός από καυτή λάβα. Για παιδιά, αν δεν θέλετε να ακούσετε μένα, ίσως θέλετε να ακούσετε τη Λέδη Συγχρονία. Η Λέδη Συγχρονία είναι καταπληκτική. Σούζι, σούζι, σούζι. Ναι! Κάνει τόση ζέστη που τηγανίζεις αυγά στο πεζοδρόμιο. Δεν φεύγω από την πισίνα για κανένα λόγο. Πόσο χαίρομαι που δεν είμαι σήμερα με τον Ρικ. Γιατί, πού είναι? Βρίσκεται σε μαραθώνιο σκέιτ για να μαζέψει χρήματα για τα κέντρα διάσωσης χελώνης. Καλό! Βασικά δεν είναι καλό. Είναι απίθανο. Ελπίζω να είναι καλά. Ρικ. Γεια σου, Πόλη. Είσαι καλά. Δεν κάνει λίγο ζέστη για να αγωνιστεί σήμερα? Όχι, καλά είμαι. Εννοώ, ζεσταίνομαι. Όχι πολύ, απλά το αντέχω. Έπαθε θερμοπληξία. Α, καλά είναι. Πάντα έτσι μιλάει. Είσαι σίγουρος ότι πρέπει να το κάνεις αυτό σήμερα? Δεν γίνεται να φύγω. Οι χελώνες με χρειάζονται. Γεια σου, Ρικ. Κάθαμε στην πισίνα. Πίνοντας λεμονάδα. Κορίτσια. Μήπως είπε λεμονάδα? Είπε λεμονάδα. Ρικ! Λεμονάδα! Ο Ρικ χρειάζεται βοήθεια! Σημερινή περιπέτεια να βοηθήσουμε το Ρικ να δροσιστεί! Ποια είναι μαζί μου? Εγώ! Εγώ! Δεν φεύγω από την πισίνα! Δεν φεύγω από την πισίνα! Αυτό θα πετύχει σίγουρα! Θέλω λεμονάδα! Αν δεν μπορείτε να φέρετε το Ρικ στη λεμονάδα, φέρτε τη λεμονάδα στο Ρικ! Λατρεύω τα ταξίδια! Όπου, κοιτάξτε τους γκρεμούς, κορίτσια! Κορίτσια, μ' ακούτε! Καμία δεν προσέχει αυτό το εκπληκτικό μέρος! Η σημερινή περιπέτεια έχει να κάνει με την περιπέτεια! Hey, Ρικ, τι κάνεις εδώ πέρα? Χάθηκες? Σε πάρκο είμαστε. Πώς γίνεται να χάθεις? Όχι, μάλλον χαθήκαμε. Πώς γίνεται να χαθήκαμε? Είμαστε κοντά στο... Χαθήκαμε. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να συνεχίσουμε. Ίσως βρούμε το σημείο του πικνίκ. Εδώ είναι το σημείο που τα παρατάω. Εδώ είναι που... Που... Οι τελευταίοι εκδρομείς που χάθηκαν εδώ δεν επέστρεψαν σπίτι τους το βράδυ. Ποτέ. Νομίζω ότι άκουσα γι' αυτό. Για χαρά, ξένε. Αν είναι να χαθώ, ας είμαι στις ομορφιές μου. Λάιλα, πόσα λιπλός έχουμε? Ένα! Και αν δεν μπορέσουμε να ξαναβρούμε? Τι? Πόσο νομίζω ότι θα αντέξουμε με ένα μόνο σωληνάριο? Μιλάμε για λιπλό τραγωδία! Χέρι! Μήπως χαθήκατε? Εγώ! Μπα! Αυτές όμως ναι! Εγώ αναζητούσα την περιπέτεια! Μου έμεινε ελάχιστη μπαταρία στο κινητό! Δώσε εδώ! Ίσως να βρω την ηλεκτρική! Μα δεν πιάνει! Πόση ώρα θα τους πάρει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν βγήκαμε ποτέ από το πάρκο? Να τους το πούμε! Μπα! 2, 4, 6, 8. Ναι, Κέρστη, τα καταφέραμε. Η μπροστινή θέση είναι όλη δική μας. Δεν έχω ξανακαθίσει στην μπροστινή θέση. Τρομακτικό, συναρπαστικό, σούπερ. Η μεγάλη αναμονή άξιζε τελικά. Πρόκειται να είναι η καλύτερη μας μέρα. Συγγνώμη, στη σειρά σου. Πέρασε, μ' ακούτε, μας πήρε τη σειρά. 2, 4, 6. Όχι! Θα μας πάρει την προστινή θέση! Και τις δύο! Δεν πειράζει. Δεν είναι τόσο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό! Η προστινή θέση είναι η καλύτερη! Συγγνώμη! Ξέρεις, οι φίλοι μου και εγώ ανυπομονούσαμε να καθίσουμε στην προστινή θέση και... Ναι. Όχι! Καλά πήγε! Ναι, άμα το καλά σήμερα ακριβώς το αντίθετο. Είναι τόσο περίεργο που θα πετύχει! Μπορώ? Τι πράγμα? Θα τακτοποιήσω αυτό το νταΐ μια για πάντα! Αυτό ήταν! Ίσως του χρόνου είσαι αρκετά ψηλός για να μπει στο τρενάκι! Η καλύτερη διαδρομή! The only body transforms your day.